Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 8 Δεκεμβρίου του 2016, είστε συντονισμένοι στο SBC και παρακολουθείτε την πρώτη γραμμή, την πρώτη σελίδα, την πρώτη ενημερωτική εκπομπή της ημέρας. Σε ένα έψιλα εξαμήνου έκλεισε η αγορά μας θες, με την άνοδο στο χρηματιστήριο να έχει ως οδηγό της τράπεζας και την αξία των συναλλαγών να υπερβαίνει και τα 113 εκατομμύρια ευρώ. Στα αξιοσημείωτα το γεγονός πως οι short έσπευσαν να κλείσουν θέσεις οδηγώντας έτσι με νέα όθηση στην οδική κίνηση, αλλά και η έκθεση της Morgan Stanley που φαίνεται να βλέπει φως στο τούνελ για την ελληνική οικονομία μέσα στο 2017, θεωρώντας βεβαίως ως κομβική την προϋπόθεση την ένταξή μας στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μιας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που σήμερα συνεδριάζει στην Νομισματική της Επιτροπή. Και πάλι μαζί λοιπόν κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στο SBC, στο οικονομικό κανάλι της πόλης, στο οικονομικό κανάλι της χώρας, πρώτη σελίδα στην οικονομία. Για μία ακόμη μέρα ανοίγουμε τις εξελίξεις, ανοίγουμε την δική σας σελίδα στην ενημέρωση. 1,06 υψηλότερο γενικός δείκτης σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο, με 10 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Μια συνέχεια της χθεσινής εντυπωσιακής ημέρας, θυμίζω, το χθεσινό είναι 2,83 με ιστορικό υψηλό της χρονιάς και βαδίζουμε στην πεπατημένη τη χθεσινή και υψηλότερα. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δούμε και στην πορεία. Τώρα όμως πάμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία και τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για να πάρουμε περισσότερες απαντήσεις για τις βασικές ερωτήσεις της επικαιρότητας από έναν άνθρωπο που κι αυτός έχει την ψυχραιμία αλλά και τις γνώσεις για να μας δώσει τις απαντήσεις που ψάχνουμε. Βασίλης Καραγιάννης, Σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεθνών Εργασιών και μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Καραγιάννη, και πάλι. Θα ήθελα ένα πρώτο δικό σας σχόλιο. Παρακολουθείτε βεβαίως καλύτερα από εμάς τις εξελίξεις εντός και εκτός των τυχών. Θα ήθελα λοιπόν ένα πρώτο δικό σας σχόλιο για τα όσα έχουν διαμειχθεί την τελευταία φορά που είχαμε δυνατότητα εδώ να πούμε διαζώσει από το στούντιο. Τουλάχιστον σε επίπεδο εθνικό, βρισκόμαστε πια στην ίστατη τελική ευθεία, το πω έτσι, μου επιτραπεί ο όρος και ο βαρβαρισμός απέναντι στην τελευταία αξιολόγηση και βεβαίως στην περιβόητη συμμετοχή μας στο QE της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συμφωνείτε με αυτό, όντως βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο? Κοιτάξτε, να δούμε καταρχήν την εικόνα τη μεγάλη της ελληνικής διαπραγμάτευσης. Φυσικά είναι και η διεθνή οικονομία και οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν. Αλλά θεωρώ ότι όπως είχαμε πει στην προηγούμενη συζήτησή μας, όσο η κυβέρνηση υλοποιεί αυτά που έχουν συμφωνηθεί, τόσο οι προοπτικές της οικονομίας θα είναι και θετικότερες. Εγώ το μήνυμα που θέλω να στείλω προς τους τηλεθεατές είναι ότι όντως τα στοιχεία της οικονομίας, η μεγάλη εικόνα δείχνουν ότι είναι καλύτερα από πέρσι, αλλά μην ξεχνάμε ότι πέρσι ήταν μια χρονιά που ήμασταν στα τάρταρα και οπωσδήποτε έχει βελτιωθεί, άρα έχουμε μια βελτίωση σε σχέση με τα περσινά. Και αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα, θεωρώ ότι μπορεί η ελληνική οικονομία να κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα, που είναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Είναι σημαντικό αυτό, δεν είναι τόσο σε οικονομική πλευρά, είναι όσο συμβολική πλευρά, ότι η Ελλάδα επανέρχεται στην κανονικότητα. Υπάρχουν βέβαια και οικονομικές επιπτώσεις, αλλά δεν είναι, ας το πούμε, μια σημαντική εξέλιξη που θα πεις ότι την επόμενη μέρα θα φέρουν επενδύσεις τρελές στην Ελλάδα. Είναι η αφετηρία, ότι πάμε προς την κανονικότητα, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Και σε κάθε περίπτωση, ούτως ή άλλως τέτοιου είδους αυτή η εξέλιξη μάλλον έρχεται σε άμεση συνάφεια και με τις αποφάσεις που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την παράταση τη χρονική, αλλά και την μεθοδολογία που θα ακολουθήσει στη συνέχεια, διότι υπάρχει και το σενάριο της αλλαγής τουλάχιστον του ύψους της βοήθειας. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, το μεσημέρι θα ξέρουμε, σε 4 ώρες από τώρα περίπου, θα γνωρίζουμε αν και κατά πόσον θα έχει τουλάχιστον το χρονικό περιθώριο η Ελλάδα να συμμετάσχει. Από εκεί και μετά, όπως είπατε και εσείς, οι διεθνείς εξελίξεις είναι αυτές που περισσότερο ίσως παρά ποτέ δίνουν τον τόνο και των εγχώριων εξελίξεων και των εγχώριων και του διακυβεύματος της ελληνικής προσπάθειας, ιδίως μετά όσα συνέβησαν στο τελευταίο διάστημα. Βασικότερη από όλες τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών, η εκλογή Τραμπ στην Αλέκου του Ατλαντικού. Και από την άλλη, βεβαίως, το γεγονός ότι μετά τη Βρετανία έχουμε και την Ιταλία να βαδίζει σε επικίνδυνα νερά και μπροστά μας έχουμε και κρίσιμες ψηφοφορίες στην Ευρώπη. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πιστεύετε ότι όντως ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναλάβει στις 20 Γενάρη την ηγεσία των ΗΠΑ είναι
τόσο αστάθμιτος παράγοντας για την διεθνή σκηνή όσο φαίνεται. Θεωρώ ότι αυτό που έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα είναι το volatility που έχει να κάνει με τη αβεβαιότητα. Οπωσδήποτε υπάρχει μια μετακίνηση κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο από τα ομόλογα στις μετοχές. Υπολογίζονται σε 2-3 δολάρια. Έχουν μεταφερθεί από ομόλογα σε μετοχές. Άρα σημαίνει ότι οι επενδυτές θέλουν να πάρουν λίγο περισσότερο ρίσκο. Και κυρίως υπάρχει κάποια προοπτική ότι θα έχουμε πληθωρισμό. Όχι, το θέμα είναι πόσο πληθωρισμό θα έχουμε και αν ο πληθωρισμός αυτός έχει να κάνει με την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας ή από κάποιες γεωπολιτικές εξελίξεις, π.χ. που μπορούν να τοξεύσουν την τιμή του πετρελαίου. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε ποιος έχει το πάνω χέρι στα επόμενα χρόνια. Αν το πάνω χέρι το έχει η οικονομία, δηλαδή η Γέλεν, η κεντρική τραπεζίτης του Αμερικανού. Να δούμε και αυτό παραμένει. Ναι. Γιατί γι' αυτό, παρότι δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, δεν πάει να είναι πούμε γενικά, ποιος έχει το πάνω χέρι, το έχει η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ή το έχει ο Τραμπ, που μέσω κάποιων κινήσεων που θα εμποδίσουν την κίνηση του παγκοσμίου εμπορίου, μπορεί να δημιουργήσει πληθωρισμό και κάποιο προστατευτισμό. Το δεύτερο σενάριο, δηλαδή, είναι κάτι καταστροφικό. Μπορεί να υπάρχουν όμως κάποιες κινήσεις που αυτό που λέμε η αχαλήνωτη παγκοσμιοποίηση να μαζευτεί λίγο. Αν και για μένα η βασική κινητήρια δύναμη των εξελίξεων δεν είναι ούτε ο Τραμπ, ούτε η Γέλεν, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ας το πούμε ο Ρέντζι, είναι η τεχνολογία. Η τεχνολογία τρέχει με τρελούς ρυθμούς. Mm-hmm. Αυτή καθορίζει τις εξελίξεις σε μεγάλο βαθμό. Όταν πατάς ένα κουμπί στην Αθήνα και κάνεις συναλλαγές σε όλα τα μέρη του κόσμου, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και δεν έχει να κάνει με την απόφαση στο Λευκό Οίκο. Ούτε έχει να κάνει ακριβώς με τις πολιτικές. Από την άλλη, βεβαίως, δεν μπορούμε παρά να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι πολιτικές ή τουλάχιστον η πολιτική ταγή και η οικονομική ταγή έχουν και το δικό τους ρόλο. Αμέσως λέμε ότι περιμένουμε τον κύριο Τράγκη και τα αγγελέσματά του σε λίγες ώρες από τώρα. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε αυτή τη μεταβατική περίοδο και όπως είπατε και εσείς, αυξάνεται το volatility των διεθνών αγορών ακριβώς γιατί δεν έχουμε απτά παραδείγματα, δεν έχουμε καν τα πρώτα. Περιμένουμε τις πρώτες ενδείξεις, τις πρώτες μάλλον κινήσεις Τραμπ για να δούμε κατά πόσον θα ακολουθήσει την προεκλογική του ρητορική ή θα μπει υπό μια κάποια εποπτεία, κάποια επιτροπία και θα είναι λίγο πιο φιλικός προς τις αγορές σε σχέση με τα όσα τουλάχιστον προεκλογικά ρητόρευε. Από την άλλη, βεβαίως. Έχουμε υπαρκτά θέματα στην Ευρώπη. Αν το Brexit ήταν το πρώτο δείγμα της δυσαρέσκειας, ας το πω έτσι, των Ευρωπαίων προς των Βρετανών, εγώ θα πω των Ευρωπαίων προς την ίδια τη δομή και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι το προχθεσινό δημοψήφισμα στην Ιταλία ήταν ξεκάθαρο. Και μάλιστα όταν μπροστά μας έχουμε κάλπες για μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 στη Γερμανία, θα έχουμε ούτε λιγότερο πολύ το 75% των Ευρωπαίων πολιτών. Κατά το μάλλον οι Ήτων να βρίσκονται απέναντι σε μια κάλπη μέσα στο 17 με έμεσο ερώτημα ή άμεσο ερώτημα το ναι ή όχι στην Ευρώπη. Ανησυχείτε. Κοιτάξτε, ακόμα και αν δεν είχαμε κακό, έπρεπε να εφεύρουμε κάποιο κακό για να προχωρήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Το θέμα της Ιταλίας είναι ξεχωριστό, όπως είναι και το θέμα της Αυστρίας, όπως είναι και το θέμα της Ελλάδας, όπως είναι και το θέμα της Μεγάλης Βρετανίας. Mm-hmm. Οπωσδήποτε δίνεται μια ευκαιρία να ακουστούν κάποιες λαϊκιστικές φωνές. Αλλά ζούμε διανύουμε τον αιώνα της αλληλεξάρτησης και όσο και να θέλει κάποιος να κάνει μια τελείως ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, είναι τόσο σημαντικές οι οικονομικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει οι χώρες που δεν βλέπω σοβαρές μετακινήσεις ή βλέπω ατυχήματα σαν τα περσινά τα δικά μας, που εκεί που πήγαμε να φύγουμε στον κρεμό, είδαμε ότι δεν είναι και τόσο καλή ιδέα και ξαναγυρίσαμε σιγά σιγά πίσω και το έχουμε πληρώσει ακριβά. Άρα, οπωσδήποτε το θέμα Ντράγκη, είναι αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο και αν θέλετε για μένα ο Ντράγκη κυβερνάει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά το τι θα πει το μεσημέρι για το ελληνικό θέμα. Η συμμετοχή της Ελλάδας στο θέμα της προσφυγικής χαλάρωσης για αυτούς που διακρατούν ομόλογα ελληνικά εμπεριέχει και πολλά κέρδη. Φανταστείτε ότι από το 6,5% απόδοση που είναι τώρα, αν φτάσουμε στο 3,5% που είναι της Πορτογαλίας, που ενδεχομένως με μια συμμετοχή να πέσουμε και κάτω από το 4%,
Δηλαδή, είναι βγάζεις πολλά κέρδη από αυτήν την ιστορία και οπωσδήποτε αυτά θα γίνουν σε μια στιγμή που δεν θα μπορεί η αγορά να βγάλει κέρδη όπως θα... Δεν θα μπορεί να αντιδράσει και θα βρίσκεται ακριβώς... Άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο. Το 2017 έχουμε μια σειρά από εκλογές. Το θέμα της Ιταλίας δεν είναι θέμα Ευρώπης. Η Ιταλία έχει προβλήματα με τα κρατήδια της αιώνες τώρα και ο Νότος με τον Βορρά έχουν σοβαρές αντιθέσεις. Ο Ρέντσι προσπάθησε να κάνει συνταγματικές αλλαγές έτσι ώστε αυτές οι αντιθέσεις να βληθούν και να αποκτήσει τον ελευθερό γύρο. Οπωσδήποτε υπήρχε ένα 60% που είπε όχι, αλλά υπάρχει και ένα στιβαρό 40% που λέει ναι. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι μάλλον δεν πάμε για νέες εκλογές στην Ιταλία, αλλά θα έχουμε μια καινούρια κυβέρνηση. Ενδεχομένως το κίνημα των πέντε αστέρων θα πάρει μεγαλύτερο ρόλο και θα δούμε και ο Πέπε Γκρίλο πόσο καλός είναι στη διακυβέρνηση μιας τέτοιας χώρας. Θεωρώ το μεγάλο θέμα με της Ιταλίας ξεφεύγει από το δημοψήφισμα και έχει να κάνει με τις τράπεζες. Δεν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δεχτεί χρηματοδότηση, κρατική χρηματοδότηση της Monte di Pace, γιατί θα είναι αντίθετο σε κάποια συμφωνία που έχει κάνει. Δεν βλέπω πώς μπορεί αυτή η ιστορία να συνεχιστεί, γιατί αν θέλετε, στην Ελλάδα αν υπήρχε πρόβλημα σε μια τράπεζα, θα πήγε μια μεγαλύτερη συστημική τράπεζα και την εξαγόραζε ή θα υπήρχε μια συγχώνευση τραπεζών. Η Monte di Pace εκτός από τράπεζα είναι και η κεντρική τράπεζα κρατηδίου μιας περιοχής ολόκληρης της Ιταλίας που δεν θέλει να συγχωνευτεί με μια άλλη τράπεζα του Βορρά, ας το πούμε. Άρα έχουμε και κάποιες πολιτικές διαφορές που δεν έχουν να κάνουν καθόλου με το ελληνικό θέμα. Θα το παρατήσουμε προσεκτικά και μην ξεχνάμε ότι έρχεται και η Γαλλία που είναι ακόμη πιο σοβαρή. Αυτό θα ρώταγα. Αν στην Ιταλία είναι τα πράγματα δεδομένα πλέον και τα έχουμε χαρτογραφημένα, έχουμε μπροστά μας χαρτογράφητα νερά που λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα τη Γαλλία. Μια Γαλλία η οποία εύνης βρίσκεται με ακραίο λαϊκό κόμμα, το ακραίο δεξιό κόμμα, να είναι τουλάχιστον δημοσκοπικά πρώτος σε δυνάμεις και κατακαιρματισμένα τα υπόλοιπα κόμματα και μάλιστα με αλλαγή πλέον και των προσώπων που θα διεκδικήσουν την Προεδρία. Διερωτώμαι λοιπόν αν αυτή την κατάσταση την προβάλλουμε και στην Ολλανδία, την προβάλλουμε και στη Φιλανδία και καταλήξουμε στη Γερμανία, κατά πόσον αυτό που περιγράφουμε ως ευρωπαϊκό αφήγημα αλλάζει άρδιν μέχρι το τέλος του χρόνου. Αλλάζει δηλαδή η ανθρωπογεωγραφία, αλλάζει ενδεχομένως και η πολιτική. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή οικονομία πάει πολύ καλά. Στη μεγάλη εικόνα μιλάμε. Οι πρόδρομοι δείχτες πάνε, είναι θετικοί και ανεβαίνουν. Και στη Γαλλία και στην Ιταλία, μάλιστα, είναι αρκετά θετικοί. Για μένα όλα αυτά τα ζητήματα και οι αβεβαιότητες θα λυθούν από την οικονομία. Δηλαδή, αν εκλεγεί η κυρία Λεπέν και αρχίσει να θέτει θέμα εξόδου, από πού θα φύγει. Η Γαλλία είναι μία από τις δύο κύριες δυνάμεις της Ευρώπης και θεωρώ ότι και μόνο να τεθεί ο ζήτημα είναι σαν να χάνει, να λέει αυτοακυρώνομαι ως χώρα. Δεν είναι η Γαλλία της απεικιοκρατίας, είναι η Γαλλία μια ηγέτητα δύναμη της Ευρωζώνης και αν θέλετε και ο Γάλλος έχει ένα μεγάλη περηφάνεια για αυτό το ζήτημα. Οπωσδήποτε θα τεθούν κάποια ζητήματα. Ίσως περισσότερη όθηση προς την εχώρια βιομηχανία, ίσως να μαζευτούν και κάποιες εργασίες διεθνείς περισσότερο στη Γαλλία, κάποιες συμβολικές κινήσεις, αλλά για μένα τα περιθώρια είναι πολύ στενά. Αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο ότι η καγκελάριος Μέρκελ κατεβαίνει για τέταρτη φορά, έχει μια και τα μεγάλη δημοφιλία και κυρίως έχει μια στρατηγική στην οποία μπορούμε να διαφωνούμε εμείς σαν μια χώρα της περιφέρειας και εγώ διαφωνώ απόλυτα με την αρχιτεκτονική γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά είναι μια στρατηγική που λειτουργεί. Μια στρατηγική που λειτουργεί για τα όφελη και τα δεδομένα της Γερμανίας, μια χαρά. Για το πορτοφόλι της Γερμανίας θεωρείται ιδανική. Αλλά λειτουργεί. Λειτουργεί. Δεν είμαι σίγουρος αν η στρατηγική της Λεπέν ή η στρατηγική του Πέπε Γκρίλο μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, ακόμα και δεν την έχουμε δει και στοιχειοθετημένη ποια θα είναι η τελική στρατηγική. Αν θέλετε, το 2017 είναι μια ευκαιρία να τεθούν τα πράγματα της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης σε μια άλλη βάση. Οπωσδήποτε η Γερμανία θα πρέπει να δει ότι δεν μπορεί όλη η μετανάστευση να πηγαίνει προς τα εκεί, ο εισόρευση και ο κεφαλαίο να πηγαίνει προς τα εκεί και να δει πώς μπορεί και να αυξήσει τη ιδιωτική κατανάλωση και μέσω αυτής να αυξήσει και τη δραστηριότητα στην περιφέρεια. Αλλά
Οι χώρες του Νότου έχουν κάνει σοβαρές διαθροτικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας. Διανύουμε τον 8ο χρόνο κρίσης, οικονομικής κρίσης και είμαστε αυτή τη στιγμή στο 2016 και επανερχόμαστε στη φάση του 2014 με χειρότερες όρους ίσως, αλλά είμαστε στη φάση που πάμε να πεταχτούμε πάλι στο θετικό, πάνω από την επιφάνεια του νερού. Κάπου θα πρέπει να αρχίσουν να δημιουργούνται επενδύσεις και στο Νότο και εκεί θα τεθούν ζητήματα το 2017 και νιώθω και ότι το 2018 θα είναι ακόμα πιο κρίσιμο γιατί μετά από αυτό θα τεθεί η αρχιτεκτονική και σε πολιτική της Ευρωζώνης και σε πολιτική βάση, δηλαδή ποιος θέλει πλέον να προχωρήσουμε και να κάνουμε και πολιτική ενοποίηση στην Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη λοιπόν έχει μπροστά της αυτά τα κελέσματα, αυτά τα διακυβεύματα. Σε αυτά μέσα η Ελλάδα έχει αυτά τα χρονικά περιθώρια. Η Ελλάδα η οποία, όπως είπαμε, καλείται σε πρώτη φάση να συντονίσει το χρόνο κατά τον τρόπο ώστε να προλάβει το QE, να προλάβει την προσωπική χαλάρωση, είτε αυτή ολοκληρωθεί τον προσεγγεί Σεπτέμβρη, είτε τον προσεγγεί Δεκέμβρη, να μπορέσει δηλαδή να μπει κατά τρόπον στο πρόγραμμα με ό,τι αυτό θα σημάνει και ως μήνυμα προς τις αγορές. Και από την άλλη, βεβαίως, καλείται να πάρει λεπτές ισορροπίες μεταξύ των, τουλάχιστον έτσι τα βλέπουμε, των διαφωνιών επί του Πρακτέου, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Βερολίνου σχετικά με την ίδια τη διάρθρωση του ελληνικού προγράμματος. Ποια είναι η άποψή σας για το δεδομένο αυτό, για αυτό το αντικειμενικό στοιχείο που έχουμε μπροστά μας και δεύτερον, αν είστε αισιόδοξοι ότι όντως μπορούμε να κάνουμε κάτι. Κοιτάξτε, τα στοιχεία της Ευρωζώνης δείχνουν ότι η απασχόληση είναι καλύτερα από το στόχο για το. Αυτή τη στιγμή η απασχόληση στην Ευρωζώνη είναι καλύτερα από το στόχο του 2016, είναι ακόμα καλύτερα και από το στόχο του 2017. Δηλαδή, η Ευρωζώνη κινείται σε μια πολύ θετική κατεύθυνση, σαν σύνολο. Η Ελλάδα έχει μείνει πίσω και ακούσαμε ότι έχουμε μια αύξηση στο τρίτο τρίμηνο 1,8 σε ετήσια βάση, αλλά ήταν τόσο χάλια τα πράγματα πέρσι το καλοκαίρι που το 1,8 μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά είναι πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και είναι ένα μεγάλο ερώτημα αν είναι και διατηρήσιμο. Γιατί οπωσδήποτε υπάρχει το θέμα του ελαττήριου, αλλά το ελαττήριο μέχρι ενός σημείου σε φέρνει πίσω, ξαναγυρνάει. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να μπούμε σε βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά που λέτε είναι το ένα θέμα, αλλά το ζήτημα είναι ότι εμείς τι κάνουμε. Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες του αναπτυξιακού κύκλου. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η δεύτερη αξιολόγηση να έχει τελειώσει χθες, ειδικά συμβολικά λέω χθες. Και δυνατόν και μέσα πριν τα Χριστούγεννα να κλείσει οποιαδήποτε εκκρεμότητα. Είναι δυνατόν μια ταλαντισμένη οικονομία, μια ταλαντισμένη κοινωνία από 7-8 χρόνια συνεχούς πίεσης και με δεδομένο ότι οι τράπεζες δεν μπορούν προσώρας αδυνατούν να παίξουν τον βασικό τους διαρθρωτικό ρόλο να χρηματοδοτήσουν έστω με ένα σέντ την ελληνική οικονομία. Είναι δυνατόν να μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη της απασχόλησης, για ανάκαμψη των πρόγραμμων δικτών της ελληνικής οικονομίας, χωρίς παράλληλα να έχουμε ούτε καν διασφαλίσει την έξωθεν επενδυτική ροή. Δηλαδή, από πού θα γίνουν λεφτά. Αυτό είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Για μένα, αν η επένδυση του ελληνικού δεν έχει τελειώσει ακόμα, είναι πιο σοβαρό ζήτημα από το να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Είναι μια επένδυση η οποία θα έπρεπε να τελειώσει κάποια χρόνια πριν, να έχει ολοκληρωθεί. Οποιαδήποτε επένδυση γίνεται σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, οι τοπικές αρχές ή αυτοί που δίνουν το πράσινο φως θα πρέπει να τη δουν σαν μια ευκαιρία για να αυξηθεί η απασχόληση και η οικονομική δραστηριότητα εντός των κριτηρίων του περιβάλλοντος πάντα. Αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό που λέμε η νοοτροπία μας απέναντι στις ιδιωτικές επενδύσεις. Ήδη καταγράφονται κάποια αύξηση στο 9 μήνο στις επενδύσεις παγιού κεφαλαίου, αλλά αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Και πρέπει να συνεχιστεί γιατί η υπερφορολόγηση, τα χρέη που έχουν ξεπεράσει το ΑΕΠ κατά πολύ, κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να βρουν μια διέξοδο στην απασχόληση. Δεν μπορεί η Ελλάδα να κινείται επί 8 χρόνο και να μην έχουν δημιουργηθεί το επενδυτικό κλίμα να παραμένει. Να είναι βεβαρημένο. Άρα για μένα δεν είναι απλά να κλείσει η αξιολόγηση σαν μια διαδικασία. Πρέπει να αλλάξει γενικότερα το επενδυτικό κλίμα και αυτό που λέμε ότι πρέπει να γίνουμε μια χώρα φιλική προς επενδύσεις. Εκεί θα ρωτάω λοιπόν. Με τα δεδομένα της δεσμεύσης που έχουμε απέναντι στους εταίρους με βάση το μνημόνιο που έχουμε υπογράψει. Και κυρίως με το δεδομένο ότι η αγορά μας
από μόνη της δεν μπορεί να παράξει τέτοιου είδους ευκαιρίες. Πώς βλέπετε ακριβώς να γινόμαστε πιο φιλικοί? Με βάση ποια λογική? Τη λογική της προφορολόγησης, τη λογική της, του μη, αν θέλετε, α, ορίστε, μια και είστε και μέρος της Επιτροπής Απασχόλησης, ούτε και στα εργασιακά ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να δούμε. Είναι μεγάλο το ζήτημα αυτό που λέτε, αλλά κατά καρχήν θα πρέπει να το σπάσουμε σε κομμάτια. Mm-hmm. Αν πήγαμε στο Παγκόσμιο Δίκτυο Ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum, σωστά, που πρόσφατα υποβαθμιστήκαμε και από την 81η θέση πήγαμε στην 86η, και βλέπαμε σε ποια σημεία υστερούμε σε σχέση με τις άλλες χώρες, θεωρώ ότι αυτά θα ήταν τα στοιχεία που θα πρέπει να επικεντρώσουμε. Πάλι μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στο SBC, στο οικονομικό κανάλι της πόλης, στην πρωινή ενημερωτική ζώνη. Έχουμε εδώ στο στούντιο καλεσμένο τον κύριο Βασίλη Καραγιάννη, σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού και διεθνών εργασιών και μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Κύριε Καραγιάννη, με τη βοήθειά σας, προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λίγο και τον έντρο πολύ μεγάλο και σημαντικό πόλο της ελληνικής προσπάθειας, το σημαντικό πυλώνα, που δεν είναι άλλος από την αποκατάσταση των εργασιακών δεδομένων, εκεί όπου υπάρχει τριβή με τους εταίρους, έτσι δεν είναι? Υπάρχει απόσταση και υπάρχει και χάσμα. Να το πω τόσο κομψά. Εγώ θα ξεχάσω ποιοι έχουμε τους εταίρους. Mm-hmm. Θα επικεντρώσω ποιο είναι το ζήτημά μας. Το ζήτημά μας είναι να αυξηθεί η απασχόληση και δεν είναι να αυξηθεί η απασχόληση με ελαστικές μορφές εργασίας. Mm-hmm. Να δημιουργηθούν ανταγωνιστικές, βιώσιμες θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Έτσι, πάει πολύ μακριά. Αυτό όμως είναι το βασικό όμως στοιχείο, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα, δηλαδή να έρθουν μεγάλες εταιρείες. Τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο κομμάτι των share services, που είναι τα διάφορα επιχειρησιακά κέντρα πολυεθνικών που δημιουργούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου, πάνε στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, που είναι πολύ χαμηλότερα βέβαια τα εισοδήματα, και φυσικά δεν θέλω να συγκριθούμε εκεί πέρα, αλλά πάνε εκεί πέρα. Ας πούμε ότι εμείς δεν θέλουμε αυτές τις θέσεις εργασίας ή αυτά τα επιχειρησιακά κέντρα, θέλουμε ακόμα καλύτερες, ότι θέλουμε να κάνουμε κάποια πιο σοβαρές επενδύσεις. Το πρώτο είναι αυτό που είπαμε, ότι το επενδυτικό κλίμα θα πρέπει να είναι θετικό, δηλαδή να τις θέλουμε τις επενδύσεις. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς αυτοί που θα έρθουν να κάνουν τις επενδύσεις θα πρέπει να δούνε την ελληνική οικονομία, και πρέπει να τη δούμε με ένα άλλο κομμάτι. Καταρχήν έχει γίνει μεγάλο χτύπημα στην αξιοπιστία. Η αξιοπιστία εύκολα καταστρέφεται, θέλει λίγο χρόνο να αποκατασταθεί. Άρα αυτά που περάσαμε στα προηγούμενα 6-7 χρόνια και τώρα έχουμε αρχίσει και ανακάμπτουμε, θέλει λίγο χρόνο για να επανέλθει. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει τα επιτόκια το δεκαετές να αρχίσει να πέφτει, να μειώνεται στα επίπεδα από τον άλλον χρόνο της Ευρωζώνης, το πιο κοντινό είναι της Πορτογαλίας μέσα στο 3,5, να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η Ελλάδα να μπει στο πρόγραμμα προσωπικής καλάρωσης. Άρα ένα από τα σημεία που αποτρέπουν επενδύσεις είναι το μακροοικονομικό περιβάλλον, το αστάθμητο, που τα τελευταία χρόνια μας έχει φτάσει στο χείλος της καταστροφής. Το δεύτερο που κοιτάνε οι ξένοι επενδυτές είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Άρα εδώ πέρα ερχόμαστε πάλι. Με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφισης του χρέους θα βοηθηθούν οι τράπεζες με κάποια ρευστότητα, επειδή τα μόλογά τους θα γίνουν ρευστό, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να γίνει διαχείριση των NPLs που έχουν ξεπεράσει τα 100 δις, και αν πάρουμε και τις άλλες οφειλές που είναι άλλες 90 δις για το δημόσιο και άλλα 30 δις για τα ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΗ κτλ. Μιλάμε για ένα οφειλές διάφορες των Ελλήνων πολιτών που ξεπερνάνε και τα 230 δις. Αυτά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αρχίζουν να μειώνονται, και υπάρχει μια πρωτοβουλία της Τράπεζας Ελλάδος για τα NPLs. Θεωρώ ότι όσο βελτιώνεται και η ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος,
πέφτουν και τα επιτόκια, μειώνεται και ο αριθμός των NPLs και το ξεσκαρτάζημα για τους strategic defaulters και τους μη, θα αρχίζουν να βλέπουμε κάποιο φως. Δηλαδή, δεν είναι απλά ότι λέμε ότι είμαστε φιλικό περιβάλλον. Μια επιχείρηση μπορεί να θέλει να χρηματοδοτείται από το τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να βρίσκει χρηματοδότηση. Άρα θα πρέπει να υπάρχει κάποια βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είμαστε πολύ πίσω είναι στην αγορά εργασίας, στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς εργασίας. Είμαστε στη χειρότερη ίσως θέση σε 140 χώρες στο θέμα της φορολόγησης της εργασίας. Δεν μπορεί να φορολογείται η απασχόληση τόσο πολύ. Και δεν φορολογείται και στην πλευρά του επιχειρηματία και στην πλευρά του εργαζομένου. Και απ' την άλλη, δεν μπορεί το 60% των Ελλήνων πολιτών να μην συμμετέχουν στα φορολογικά βάρη και να λέμε ότι όλα πάνε κατευχήν. Να σας το πω διαφορετικά. Έρχεται μια εταιρεία και θέλει να φέρει μεγαλομεσαία στελέχη εδώ πέρα ή να προσλάβει μεγαλομεσαία στελέχη εδώ πέρα. Και βλέπει ότι τα μεγαλομεσαία στελέχη στην Ελλάδα, τα οποία θα δώσουν χρήματα και στην κατανάλωση και στην ακίνητη περιουσία και σε όλα, φορολογούνται τρελά. Δηλαδή, υπάρχει μια σειρά, με όσους μιλήσατε στην αγορά εργασίας και ειδικά σε μεγαλομεσαίο επίπεδο που πληρώνουν την εφορία, σκέφτονται πώς μπορούν να μπουν στο payroll άλλων χωρών, ούτως ώστε να αποφύγουν φορολόγηση στην Ελλάδα. Ένα τέταρτο σημείο είναι η ταχύτητα του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν να φτάνει η συζήτηση, μια διαπραγμάτευση και όταν σου λέει ο άλλος, πάμε στα δικαστήρια να λες δεν πάω, γιατί θα τελειώσω το σε 10-15 χρόνια. Άρα είναι βασικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι πρέπει να τα διορθώσουμε. Αλλά ας πάμε στο πρόγραμμα προσωτικής καλάρωσης, ας κλείσει τώρα η δεύτερη αξιολόγηση, να μην μπούμε στον κυκαιώνα των εκλογικών αναμετρήσεων που θα γίνει το 2017, να μην φτάσουμε το 2018 να θέλουμε να σκεφτόμαστε πώς θα δανειστούμε στις αγορές ή αν θα πάμε για τέταρτο μνημόνιο και να το λύσουμε αυτό το ζήτημα και μετά και ταυτόχρονα οι τράπεζες να αρχίσουν να κινούνται σιγά σιγά και θα λυθεί και το θέμα της ανταγωνιστικότητας της εργασίας και το θέμα της απονομής δικαιοσύνης με την αυτοπανατοποίηση, την ψηφιοποίηση σιγά σιγά θα λύνεται. Αλλά θεωρώ ότι αυτά είναι βασικά βήματα. Να ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καρδιά, για την παρέμβασή μας και την παρέμβασή σας στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, εμείς με τον δείκτη στο 1,08 και στα 19 εκατομμύρια, παρακαλώ, 20 κοντά εκατομμύρια ευρώ το τζίρο, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να κάνουμε ακόμα ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε. Θα δούμε την αγορά με την γλώσσα των αριθμών και βεβαίως θα δούμε και τα οπτικοποιημένα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Μείνετε μαζί μας.